μένω εδώ πουθενά. Τώρα μένω μακριά από σένα, στην οδό πουθενά. Στα ερήπια δίπλα το ψέμα, να γυρίσεις ξανά. Με τα μάτια υγρά περιμένω, στην οδό πουθενά. Στο κουδούνι που γράφει, ζωή μου ακόμα σε θέλω. Στην οδό πουθενά. Μία ιδέα έχετε ήδη πάρει μετά τους τίτλους και νομίζω ότι όταν αυτή η ιδέα συνοδεύεται και συνδυάζεται με ένα όνομα που λέγεται Λευτέρης Πανταζής, δεν χρειάζονται πρόλογοι, δεν χρειάζονται πάρα πολλά λόγια, χρειάζεται κατευθείαν πολλή συνέντευξη με τον Λευτέρη Πανταζή, εννοείται. Από τις λίγες εκπομπές που δεν ξεκινάω την παραφιλολογία μου, γιατί μιλάω ένα τέταρτο μέχρι να παρουσιάσω τον καλεσμένο. Γιατί μιλάς τόσο πολύ, παιδί? Γιατί δεν μπορώ να σταματήσω. Είναι σαν το ριάκι, όταν τρέχει μπορείς να το γυρίσεις πίσω. Δεν μπορεί. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Πότε. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Χαίρομαι που σε βλέπω πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι που σε βλέπω για άλλη μια φορά στη μαγαζιά που εμφανίζεσαι να σκίζουν σε μια τέτοια δύσκολη εποχή. Και μ' άρεσαν και πολλά στιγμιότυπα που είδα από την καινούργια σκαφική δουλειά που θα τα παίξουμε και σήμερα εδώ. Θα δείτε. Ναι, ένα CD που είχε τεράστια επιτυχία, που έχει γίνει και πλατινένιος. Έγινε και η απονομή πριν λίγες μέρες, πριν φύγει η κόρη μου για το Μαϊάμι. Ένα μαγαζί το οποίο είναι από τα πρώτα σε κίνηση στην Αθήνα, μαζί με τον Αλέκο Ζαζόπουλο, τον Γιώργο το Χατζάκη και τη Ιωάννα Σεβοπούλου. Και πολλούς μήνες, δεν είναι ότι ανοίξετε για 40 μέρες. Αρχίσαμε πρώτη και μάλλον θα τελειώσουμε τελευταία. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσουμε. Και αυτό είναι το πολύ ευχάριστο. Θέλω να μου πεις το εξής. Πάμε λίγο έτσι, Λευτέρη, να ξεκινήσουμε με το νέο CD, το οποίο έχει μέσα και 4 βίντεο κλιπ, έτσι δεν είναι? Ναι, 4 καινούργια βίντεο κλιπ, τα οποία τα έχει κάνει ο Γιώργος ο Γκάβαλος. Είναι CD, DVD. Και μάλιστα σε πολύ προσιτή τιμή για να το πάρει όλος ο κόσμος. Βγήκε πρώτα σε ένα περιοδικό και μετά βγήκε CD, DVD σε όλα τα μαγαζιά. Ο Λευτέρης ο Πανταζής πιστεύει ότι σε αυτή τη δουλειά έχει δώσει κάτι πολύ διαφορετικό ή ξέρει πλέον την πεπατημένη τη συνταγή της επιτυχίας και είναι ο Λευτέρης Πανταζής που γνωρίζουμε? Υπάρχει η πεπατημένη και είναι ο παλιός Πανταζής με φρέσκες ιδέες, με ωραίες συνορχιστρώσεις σημερινές, καλό στίχο και υπάρχουν καλά τραγούδια και τραγούδια αυτά που λέμε τα σουξέ που γίνονται γρήγορα επιτυχίες. Αυτοί που γράφουν τραγούδια είναι όλοι ένας και ένας, γράφουν σε όλη τη δισκογραφία της Ελλάδος, μεγάλα ονόματα, τεράστια ονόματα, τα οποία τα ξέρεις όλα, δεν ξέρω αν πρέπει να τα ονομάσουμε. Βεβαίως, όλα θα τα πούμε. Ο Παναγιώτης ο Καπύρης, ο Αντώνης ο Παπάς, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο Ηλίας ο Φιλίππου, ο Κωνσταντίνος ο Πατζής, ο Νίνο έχει γράψει στίχο, εγώ, ο Βαγγέλης ο Κωνσταντινίδης, ο Δήμος ο Μιλωνάς. Όσοι έχουν γράψει επιτυχίες. Όλοι αυτοί έχουν γράψει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των τραγουδιστών που υπάρχουν στην αγορά. Βέβαια, πριν από λίγο είπες είναι ο παλιός Λευτέρης Πανταζής κάποια πράγματα σημερινά. Για μένα δεν θεωρώ ότι υπάρχει παλιός, νέος. Ναι, κατά, εννοώ. Ναι, απλά. Σε διακόπτω. Εννοούσα παλιός στο ξεκίνημά μου, εκείνο το ξάφνιασμα που έγινε από το Λευτέρη του Πανταζή, τον άγνωστο, που έκανα τεράστια επιτυχία. Έχει ένα χρώμα τέτοιο, γι' αυτό είπα παλιός. Η επιτυχία για τον Λευτέρη Πανταζή είναι όσα χρόνια εκείνος θέλει. Αυτό εγώ ήθελα να πω και το εννοώ και το ξέρεις. Απλά θέλω να πω εδώ πέρα κάτι. Ότι ο παλιός Λευτέρης Πανταζής, εκείνος λοιπόν που έκανε τα ξαφνιάσματα, έγινε σχολή γιατί όσοι αργότερα βγήκαν να δώσουν τη δική τους νότα στο λαϊκό πεντάγραμμο, έπρεπε όταν βλέπαν ότι δεν πάει να βάλουν τα χορευτικά, να βάλουν τα όργανα που χρησιμοποιούσε ο Πανταζής, ιδιαίτερα πάντα στις μουσικές που χρησιμοποιούσε, να βάλει το λουλουδοπόλεμο, να βάλει τις ατάκες για να πουλήσει. Άρα ήταν ένα σχολείο. Είναι. Και πάρα πολλοί τραγουδιστές οι οποίοι μιμηθήκαν εμένα στα πρώτα μου βήματα, ντυθήκαν όπως ντυνόμουν εγώ, έκαναν κινήσεις όπως έκανα εγώ. Και πολλοί και με τη χρειά πήγαν να το παίξουν. Και τα pot που ήταν non-stop που έφερα εγώ σαν πρώτος στα προγράμματα και γενικά ξεκινήσανε κοντά μου και κάνοντας εμένα. Και μετά ο καθένας βρήκε τον δρόμο του. Όπως και εγώ όταν ξεκίνησα προσπαθούσα να μοιάσω στον Κόκοτα, στον Βοσκόπουλο, μου άρεσαν αυτοί οι καλλιτέχνες. Έτσι και οι πολλοί που σήμερα με σουρανούν, που τους είχα κοντά μου εγώ στα ξεκινήματά τους, σήμερα κάνουν καριέρα και ξεκινήσαν, δηλαδή, μιμούμενοι εμένα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι μια ερώτηση που την κάνω πολλές φορές και στον εαυτό μου, ναι. Από άλλο βέβαια, από άλλη οπτική γωνία, από άλλο μάτι,
το ευχαριστώ τους σήμερα, όταν θα έρθουν να δουν το Λευτέρι, οπουδήποτε και αν εμφανίζεται, ή όταν δώσουν μια συνέντευξη και πούνε ότι ξέρεις, εγώ ξεκίνησα έτσι και τώρα είμαι μεγάλη στάρση, μεγάλη πίστα, θα πούνε ποτέ ένα ευχαριστώ στο Λευτέρι Πανταζή? Το έχει ακούσει? Το έχει πει ο Νότης ο Σφακιανάκης, το έχει πει η Μπέγκη Ζήνα. Α, το είπανε. Ναι, το έχουν πει κάποιοι καλλιτέχνες. Άλλοι δεν το λένε, αλλά μέσα τους βαθιά υπάρχει αυτό. Εντάξει, ο Λευτέρι. Είσαι ο άνθρωπος εκείνος που αυτοί που δεν το λένε, όταν του συναντήσει κάπου θα του πει να σου πω κάτι. Είδε σε μια συνέντευξη. Πες όμως ότι από μένα ξεκίνησες. Δεν είμαι τέτοιος. Δεν τα λέω. Ποτέ δεν το κάνεις αυτό. Δεν τα λέω αυτά. Ίσως και γι' αυτό σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Δηλαδή, ποτέ δεν έχεις βγει. Γιατί κατά καιρούς, ξέρεις, ο Λευτέρις Πανταζής είναι ένα πρόσωπο που πουλάει. Κατά καιρούς λοιπόν έχουν βγει πάρα πολύ. Να πατήσουν στο όνομα, αυτό που γίνεται πλέον showbiz, ναι, το ξέρεις, ναι, για να ξεκινήσει μια νέα ίδρυγα. Εντάξει, εγώ τους βοηθάω. Οι απαντήσεις σου μου αρέσουν, γιατί είναι απρόσωπες. Να είναι καλά που το είπε, καλά αυτό είπε, να είναι καλά, χαμογελάς και τελειώνει εκεί. Γιατί να κάνω κακίες δηλαδή, γιατί εντάξει, ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να λέει τη γνώμη του, δημοκρατία έχουμε, ή όταν λέει κάτι έχει το λόγο του που το λέει. Τώρα αν είναι κάτι το οποίο θίγει εμένα, ίσως να μην με ξέρει σαν χαρακτήρα, να μην με ξέρει σαν άνθρωπο, να μην έχει συνεργαστεί μαζί μου. Γιατί το να με ξέρει κάποιος και να μου κάνει μια επίθεση, αυτό πια είναι κακία. Γιατί εγώ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με κανέναν. Δεν έχω πειράξει κανέναν. Και αυτό κάνει εντύπωση ότι ποτέ, ενώ μπορείς να έχεις απασχολήσει πάρα πολλά εξώφυλλα και πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, δεν έχεις απασχολήσει ποτέ με τσακωμό. Και ξέρεις τα πηγαδάκια, εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε καλά, δεν έχει τσακωθεί αυτός ο άνθρωπος με κανέναν που να βγουν, να τα πούνε, να μαλώσουν ένα παράθυρο. Ξέρεις γιατί δεν τσακώνουμε? Γιατί προσπαθώ στις συνεργασίες μου να είμαι επαγγελματίας και 100% σταθερός στις απόψεις μου και να αγαπάω γενικά στο χώρο που βρίσκομαι τους ανθρώπους που συνεργάζομαι μαζί τους, γιατί από την αγάπη που θα έχουμε όλοι μεταξύ μας θα βγει το καλό αποτέλεσμα, γιατί αυτό φαίνεται στην πίστα. Βεβαίως. Έτσι, και προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ, όσο γίνεται σίγουρος για αυτό που κάνω, κύριος σε όλα αυτά που λέμε, και έτσι όταν αν κάποιος κάτι μου πει, έχω το πρώτο λόγο να μπορώ να το απαντήσω και να μιλήσω. Ακούω στο ράδιο τραγούδια με ψυχή, με δάκρυα στα μάτια. Και πού είσαι εσύ? Σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι. Μα αισθάνομαι πως σε μοιράζομαι. Σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι. Κι αναγκάζομαι να κομματιάζομαι. Στεναγμέ μου κόλαση και ουρανέ μου τέρτη μου, είσαι για μένα ο Θεός. Τέρτη μου και στεναγμέ μου πίκρα μου, κρύφε καημέ μου τέρτη μου, πάλι σε θέλω σαν τρελή. Λαϊκά της καρδιάς, σε ψάχνω σε στίχους σαν δρόμους φωτιάς. Σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι. Μα αισθάνομαι πως σε μοιράζομαι. Σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι. Κι αναγκάζομαι